Είναι ο Ανανιάδης Χρυσόστομος. Είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε, να μπορούμε να συζητούμε γιατί δεν είναι όλοι εδώ. Όσοι είναι, κάποιοι από αυτοί που είναι. Ναι, όσοι είναι, είναι εδώ ο Ανανιάδης, δεν τον είδα. Ο Γιαννόπουλος Δημήτριος είναι εδώ. Ο Κωσιόπουλος Δημήτριος δεν είναι εδώ. Ο Κιτζόπουλος Λεωνίδας είναι εδώ. Ο Ζιμπίδης Ελευθέριος είναι εδώ. Ο Καλίνικος Δημήτριος, η Κοντζαμανίδου Δέσποινα, Κουσουνής Γεράσιμος, Μασιακούλου Οικία, Μαυραντζάς Τηλιανός, Βαλιάκας Γεώργιος, Μπινιάκος Μιχαήλ, Σκιαματά Μαρία, Σλιμιστινού Καλλιόπη, Σταυροπούλου Μαρία, Τασίκας Δημήτριος, Τσαδίλα Ελένη, Τσάπας Χαράλαμπος, Φωτιάδου Μαρία. Ένας θεσμός διαμεσολάβησης σημαντικός και επίσης σημαντικός, όπως είπα πρωτήτερα και όπως το προσδιορίσα χαρακτηριστικά. Κατά την έννοια ότι είναι ο δημοσιολογητής τελικά, ανάμεσα στο Δήμο και στον πολίτη, στον Δήμαρχο και στον πολίτη, αντικειμενικά, αμερόληπτα και αδέκαστα. Μέσα από μια λογική η οποία θα λειτουργεί στη λογική της απαρέπλητης συμπεριφοράς ό,τι αφορά το δίκαιο και το αντικειμενικά ορθό. Κύριε Πρόεδρε, στις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε και από τη μεριά κύρια τη δική σας και σε αυτό αναφερόμουν όταν έλεγα πρωτήτερα ότι μέσα από ραδιοφωνικές περιηγήσεις, με συντεχνιακές συζητήσεις και αντιλήψεις προσπαθήσετε επικεντρωμένα να σταθείτε τελικά μέσα από αυτό που χαρακτήρισε λίγο πολύ τη συντεχνιακή αντίληψη που έχετε για τον συμπαραστάτη του Δημότη. Και νομίζω ότι αυτό αδικεί. Αδικεί όλους τους πολίτες που υπέβαλαν αίτηση και οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Υποχρεωμένος εδώ να αναφέρω, και όχι κατά ανάγκη μόνο επιγραμματικά, ότι ο θεσμός αυτός, πρωτόγνωρος θα έλεγε για, για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα επιλύσει πραγματικά προβλήματα. Και θα επιτρέψει τελικά περίσπαστα τη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο να επιδίδεται σε αυτό που έτσι τελείωσε ενταγμένος και από τον νόμο αλλά και από την ίδια την αναγκαιότητα των εποχών και της περίοδου. Ταυτόχρονα όμως, πάλι με δική σας ευθύνη, συνολικά αναφέρω με τις πλειοψήφους σας Δημοτικής Αρχής, καταφέρατε ένα θέμα τόσο σημαντικό που θα έπρεπε να λειτουργεί μέσα από μια λογική τελικά η οποία θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστικά και γνωρίσματα σύνεσης και συνένεσης, να το κάνετε ένα θεσμό ο οποίος λειτουργήσε εξωδιασμιακά και με οικογενειακά πρόσωπα και κριτήρια. Ο οποίος επικεντρωμένα θα έλεγα σε αυτό που προτείνω και προσδιορίσα και επιμένω σε αυτό, ότι εξωδεσμικά και οικογενειακά κριτήρια είναι που το δίμηνο αυτό λειτουργούν και διέπουν τη λειτουργία του Δήμου. Και αυτό δεν είναι δηλώσεις δικές μου όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι δηλώσεις πρώην Δημάρχου, του κύριου Παπουλίδη. Ο οποίος κύριος Παπουλίδης ανέδειξε αυτό το θέμα με αφορμή. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ, δεν θέλω διακοπή. Το κάνετε σκόπιμα τελικά. Το κάνετε σκόπιμα. Εγώ θέλω να επισημάνω και να αναδείξω τη σπουδαιότητα αυτού που εσείς υποβαθμίζετε. Το θεσμικό ρόλο σέβομαι πάρα πολύ καλά, εσείς δεν σέβεστε την αίθουσα και το πρόσωπό μου. Θέλω επομένως να αναδείξω τελικά αυτό που έτσι αλλιώς λειτουργεί ως μια αντικειμενική διαπιστωμένη αντίληψη από τη μεριά των πολλών, των συμπολιτών μας όλων τελικά. Ότι καταφέρατε και αυτόν τον θεσμό να τον ευτελίσετε δυστυχώς. Ότι καταφέρετε μέσα από τη δική σας συντεχνιακή λογική αντίληψη και εισήγηση της ραδιοφωνικής περιήγησης από σταθμό σε σταθμό να επικεντρώσετε επιλεκτικά σε συγκεκριμένο πρόσωπο την επιλογή σας. Και αυτό λειτουργεί ανεπίτρεπτα. Και επειδή. Αυτά να τα αφήσει πρώτα, δεν τελειώσει ο πρόεδρος. Και επειδή ουσιαστικά. Αφαιρείται ο λόγος. Και επειδή ουσιαστικά αυτά που λέμε δεν σας αρέσουν τελικά, εγώ ζητώ από το σώμα να ψηφίσει αδέκαστα και αντικειμενικά. Τώρα που αφαιρείται ο λόγος. Είμαστε αντίθετοι με το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και του επιχειρηματία, γιατί πολύ συχνά τονίζεται μόνο του Δημότη, ενώ είναι του μεγάλου επιχειρηματία στην ουσία. Ο θεσμός αυτός προβλέπει ένα ειδικό υπάλληλο που θα συμβάλλει να λύνονται τα προβλήματα των επιχειρήσεων κυρίως. Και μέσα από εκεί υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες διαμεσολάβησης για αντιπαραθέσεις με πολίτες, οργανώσεις και άλλες εταιρείες για προμήθειες, διαχωρισμούς, περιβαλλοντολογικούς όρους. Ενώ οι Δήμοι και οι περιφέρειες, την ίδια ώρα που απολύνουν προσωπικό τις κοινωνικές και λοιπές υπηρεσίες, επειδή είναι συμβασιούχοι, φροντίζουν όμως να προσλάβουν τεχνοκράτες, μάνατζερ, πιστούς πολιτικούς υπαλλήλους, υψηλό μισθούς μάλιστα, για να προχωρήσουν τα επιχειρηματικά σχέδια. Μέσα στα σχέδιά τους, για ξεπούλημα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Αύριο μεθαύριο θα ακούσουμε κάτι για τη διαδημά, μεθαύριο θα ακούσουμε κάτι για κάποια σχολεία, για
όλα αυτά μέσα που γίνεται να σε έχουν. Για τους λόγους τους παραπάνω δεν αποδεχόμαστε τη δημιουργία τέτοιων αντιλαϊκών οργάνων και γι' αυτό δεν θα συμμετέχουμε στη διαδικασία επιλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα κάνουμε προτάσεις και θα απέχουμε από όλη τη διαδικασία. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι οφείλατε να φέρετε το θέμα πιο πριν. Να δώσετε το χρόνο για συνέντευξη, γιατί ο νόμος ζητάει συνέντευξη του 2-3. Αν το αυτού κεραίσατε ονόματα, βάλατε κάποιους παλιούς παράγοντες να βάλουν τους κολλητούς του τα ραδιόφωνα για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους, συντήρησατε ένα πάχαμα. Επί της ουσίας, τι θέλει ο Καλλικράτης. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ο ΤΑ είναι κέντρα κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης διαφθοράς. Ζητάει λοιπόν να συμπαραστάτε του πολίτη και της επιχείρησης όταν παράνομα ή αυθαίρετα αυτός αδικείται. Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια λοιπόν αυτών των οποίων θα επιλέξουμε εμείς. Γιατί θα επιλέξουμε αυτό. Ένα, σίγουρα δεν πρέπει να είναι κάποιος που το ορίζει η δίκης. Γιατί ακούστε το δημότης ή η επιχείρηση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρώτα θα πάει στους αντιδημάρχους, στους δημάρχους και δεν θα λυθεί το πρόβλημά του. Δύο, δεν μπορεί κατά την άποψή μου επίσης να είναι παλαιός παράγοντας. Γιατί αυτοί υπήρξαν καθεστωτικοί, κατεστημένα, έκαναν δικούς τους στρατούς, άρα λοιπόν αυτούς πρώτα θα υπηρετήσουν. Εξάλλου αυτοί ήταν αυτοί που δημιούργησαν την ανάγκη αυτού του θεσμού. Η ανεπάρκειά τους, η κακοδιοίκησή τους, των παλαιών δημάρχων και δημαρχών, έκανε επιτακτική την ανάγκη αυτής της θέσης. Μέχρι σήμερα ψηφίζουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο διορισμούς. Διορισμούς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και μάλιστα ο τρόπος της επιλογής, η υποψήφια δική σας ή οι γυναίκες υποψηφίων δικών σας ή οι αδέρφια δικών σας υποψηφίων κλπ. Κλπ. Παρακαλώ θα με αφήσετε. Ναι, στις επιχειρήσεις, όλες τους συμβούλους του Δημάρχου, κάποια στιγμή που σας είπε και ο κ. Καραμανίδης πρέπει να μας τους πει. Αν δεν τους ξέρετε, καλό είναι να ενημερωθείτε, κύριε Πρόεδρε. Λέμε λοιπόν, υποψήφοι δικοί σας, οι γυναίκες υποψηφίων δικοί σας, οι αδέρφια δικών σας υποψηφίων κλπ. Κλπ. Σας παρακαλώ. Ναι, θα με αφήσετε όμως, παρακαλώ. Παρακαλώ, θα με αφήσετε. Θα με αφήσετε κάποια στιγμή. Θα με αφήσετε, παρακαλώ. Μπορείτε να μην σταγείτε και να διακόπτετε. Λέω λοιπόν. Συντηρείτε έτσι μια άποψη που θέλει όσοι ασχολούνται με τα κοινά να θέλουν πρώτα να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και μετά τους άλλους. Έστω και αν προεκλογικά μαζεύουν ψήφους για να βοηθήσουν τον τόπο ή τους άλλους. Φαίνεται λοιπόν ότι πρώτα πάνε να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Λειτουργείτε όλο τον καιρό σαν κατακτητές. Αυθαίρετα επιλέγετε πρόσωπα. Το θέμα είναι αυτό. Ό,τι καταλαβαίνετε. Το έλεγα και στους προηγούμενους, το λέω και σε εσάς. Ό,τι καταλαβαίνετε. Παρακαλώ για το θέμα, λέω. Ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω αυτό. Ό,τι καταλαβαίνετε. Λειτουργείτε λοιπόν σαν. Αφήστε μου να σου πω. Παρακαλώ. Θα βάλω. Θα φτάσω. Λειτουργείτε λοιπόν ως κατακτητές. Δεν είστε κύριοι για να διορίσετε. Διαχειριστές είστε. Παρακαλώ, θα με αφήσετε. Δηλαδή, ο κάθε δημοτικό σύμβουλο που δεν έχει μια άποψη μπορεί να ψηφίσει. Εγώ μπορώ να έχω άποψη. Μαζί δεν έχει. Μπορώ να έχω άποψη. Ισοπεδώνει τόσο. Τόσο καταλαβαίνετε. Λυπάμαι, τόσο καταλαβαίνετε. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Παρακαλώ, μου επιτρέπετε να τελειώσω. Παρακαλώ, λογοκρισία δεν δέχομαι από εσά. Καθαρό. Τροπή σα να κάνετε λογοκρισία, να μου λέτε τι θα λέω. Μα τι με σταματάτε τότε. Πόσο καταλαβαίνεις! Πόσο καταλαβαίνεις! Ό,τι καταλαβαίνεις! Φταίω εγώ για το τι καταλαβαίνεις εσύ! Μα σε παρακαλώ πολύ! Άσε με να μιλήσω! Σταματήστε, τελειώνει η ώρα! Τι τελειώνει, εσείς μιλήσατε, δεν μίλησα εγώ! Αυτή η διαδικασία που θέλετε να διακόπτε τους άλλους, να κάνουν τον ρυθμό, να μην μπορούν να πούν, αφήστε τους να μιλήσουν! Τι σας πειράζει! Α, εγώ δεν έχω, και εσείς πώς το καταλάβατε, δεν σας είχα τόσο. Πάλι, υπάρχει περίπτωση. Θα με αφήσετε λοιπόν. Θα με αφήσετε λοιπόν. Λέω λοιπόν, ποια είναι λοιπόν τα προσόντα. Καλά, εσύ παράστα, θα κάνει μια ζωή. Παράστα, θα πείσω το πρόβλημα. Μα σε παρακαλώ, άφησε με να τελειώσω. Εσείς που σου κοιτάζετε, να τελειώσω.
Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Συνεχίζω λοιπόν. Λέω. Άρα, τα προσόντα αυτού που πρέπει να έχει αυτή τη θέση για μας δεν μπορεί να είναι καθεστωτικός, δεν μπορεί να είναι καθεστημένο, δεν πρέπει να τρέχει για σταυρούς, να έχει τρέξει για σταυρούς, να έχει δημιουργήσει υποχρεώσεις. Αφήστε με, παρακαλώ, σας τα λέω αργά να τα καταλαβαίνετε. Αφήστε, ακούστε όλη την πρόταση, πας και καταλάβετε. Σας παρακαλώ. Πας και καταλάβετε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, δεν μπορεί να ορίζεται. Γιατί δεν μπορεί αυτός να συντάξει τις αιτήσεις, καταστάσεις, διοίκηση, κακοδιοίκηση, οτιδήποτε. Δεν είναι ένα όργανο καπέλο λοιπόν που θα καλύπτει οποιαδήποτε αυθαιρεσία της διοίκησης και το το χρησιμοποιεί η διοίκηση μετά, κατά την άποψή μας. Λέμε λοιπόν ότι είναι ένας άνθρωπος που θα έχει αποδείξει μέσα από τη δράση του, μέσα από τη ζωή του, ότι ήταν απέναντι στις διοικήσεις, δεν είχε πολιτικές επιδιώξεις, δεν ήθελε συμμετοχές, δεν ήθελε στρατούς, δεν έχει οποιαδήποτε εξάρτηση στους ανθρώπους που πρέπει να γυρίσει πίσω. Για μας καλύτερη είναι θέση γι' αυτό είναι η Νέντι Τσαδίλα. Και αυτή θα στηρίξουμε. Δύο. Αν εμένετε όμως, επειδή η πρόταση και ο δεσμός είναι σοβαρός και επειδή θέλει πλειοψηφία 2/3, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία είναι σήμερα 28 Δευτέρου και το φέρετε σήμερα, χωρίς να ζητάτε καμία συνένεση, λειτουργώντας, είπα εγώ πώς νομίζω, και φάνηκε όλη η ιστορία του διορισμού των θέσεων, πώς λειτουργείται όλη σαν ομάδα. Λέμε ότι θα μπορούσε να ήταν και μια άλλη δικηγόρος, η κυρία Μασακού, η οποία έχει τα προσόντα της 97 μονάδες στο ΑΣΕΠ, είναι δικηγόρος που θέλει να καλύπτεται, γιατί εμείς νομίζουμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να καλυφθεί η θέση. Αλλά δεν μπορεί με τίποτα να καλυφθεί εκβιαστικά με μια πρόταση που φέρνει η διοίκηση στις 28 του μήνα. Κάντε πράξη λοιπόν ότι θέλετε πράγματι το θεσμό να λειτουργήσει, δεν θέλετε κάποιο εξαρτημένο, δεν θέλετε κάποιον που συμμετείχε μεσά στη διαδικασία. Εμείς στηρίζουμε την Έντη Τσαδίλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παύλου. Πιστεύω και εγώ ότι έχει καταστρατηγηθεί η διαδικασία για την επιλογή του προσώπου. Είπα ότι το θέμα έπρεπε να έρθει πιο νωρίς για να έχουμε το χρόνο να συνενέσουμε αν δεν βρεθεί, αν δεν πληρωθεί αυτή η θέση. Το φέραμε και τελευταία μέρα και μάλλον το κάνατε για να λειτουργήσετε εκβιαστικά ή ψηφίζουμε ή δεν σημαίνει καινή. Ο θεσμός του Καλλικράτη για πρώτη φορά θέλει να υπάρχει ένα πρόσωπο μέσα στο Δήμο το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Και αυτό είναι σαφέστατο. Λέει εγνωσμένου κύρου και εμπειρία. Θέλει εγνωσμένου κύρου ακριβώς για να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Και εμπειρία διοικητική. Δεν είναι ούτε μια θέση για κάποιον άνεργο, δόξα τω Θεώ, και σήμερα αποφασίσαμε να προσλάβουμε στο Δήμο κάποια άτομα τα οποία πρέπει να συνενέσουμε, να είναι νέοι, να είναι άνεργοι, να μπουν μέσα τα κοινωνικά κριτήρια, τα οικογενειακά και όλα αυτά. Αυτή η θέση είναι για να υπάρχει κάποιος στο Δήμο ο οποίος δεν θα ελέγχεται από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω λοιπόν ότι στο πρόσωπο αυτό, όπως ζητάει ο Καλλικράτης, έπρεπε να γίνει προσπάθεια συνένεσης. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προβλέπεται ότι στην τρίτη ψηφοφορία με το 51% εκλέγεται πρόεδρος Δημοκρατίας. Για το πρόσωπο αυτό επιμένει στα 2/3 σε όλες τις ψηφοφορίες. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εάν δεν λειτουργήσει καλά, ζητάει να αναιρεθεί. Δηλαδή να τον πάψει το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν λειτουργήσει σωστά. Δεν κάνατε λοιπόν καμία προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα να βρεθεί ένα πρόσωπο στο οποίο να μπορούν να συνενέσουν όλες οι παρατάξεις, άσχετα από την ονοματολογία. Νομίζω ότι αδικούμε όλους αυτούς που έχουν κάνει τις αιτήσεις και πιθανόν και άλλους 100 ανθρώπους που θα θέλουν να κάνουν αίτηση για αυτή τη θέση, που είχαν όλα τα προσόντα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο Καποδίστριας δεν προβλέπει για ιδιαίτερα προσόντα, δεν μιλάει ούτε για πτυχία, ούτε αν είναι νομικός, ούτε αν είναι μηχανικός, ούτε αν έχει κάνει και τα πτυχιακά. Έτσι. Θα τελειώσει κύριε Πρόεδρε, αλλά πραγματικά θέλω να πω και εγώ αυτό που είπε ο κύριος Κοντόπουλος. Έχω παρατηρήσει ότι όσες φορές δεν συγκρίνουμε μαζί σας, θέλετε να βιάζεστε και να διακόπτετε τον ομιλητή. Μα πέρασε η ώρα. Πόσα λεπτά μιλάω, κύριε Πρόεδρε? 5 λεπτά. 5 λεπτά. Τόσο χρόνο. 2:40. Τέλος πάντων, συνεχίζετε.
Να σταματήσω γενικά, να σας κάνω από τα τέτοια. Όχι, τελειώσει τελειώσει. Ούτως ή άλλως για σας η συνένεση είναι να μην έχουμε λόγο, να μην μιλάμε. Μα δεν πρόκειται να συνενέσουμε ποτέ. Αυτός αυτό που εσείς θέλετε να προτείνετε, δεν πρόκειται να συνενέσει ποτέ εγώ. Το ξέρω και τι πρέπει να γίνει. Άλλωστε εσείς επιζωθήκατε σε ένα προεκλογικό αγώνα όλες αυτές τις μέρες. Η συνένεση είναι ένα σύστημα υποτίθεται. Είχατε ένα για το δικηγορικό σας τόπο και ένα για το συμπαραστάτη. Τέλος πάντων, τελειώστε. Νομίζω λοιπόν, θα πω πάλι αυτό που είπα στην αρχή. Όλη τη διαδικασία την έχετε καταστρατηγήσει και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό και ήθελα να το πω να ακουστεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά. Ο κ. Λιάτσης. Τώρα είμαι σε τον εκείνο το οποίο θα περίμενα και δεν είχαμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Βλέπω εδώ στις αιτήσεις, πολλοί άνθρωποι είναι αξιολόγοι, γνωστοί. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε στα χέρια μας. Αν υπήρχε δυνατότητα, όπως άκουσα, έγινε σε κάποιον άλλο Δήμο, μια μέρα, δύο μέρες πιο μπροστά. Και βέβαια, ο γενικό μου να βρέσκαμε ένα άτομο κοινή αποδοχή. Ένα άτομο κοινή αποδοχή για να μπορέσει να κάνει πράξη αυτό το οποίο λέει ο καλλιτράτης για αυτή τη θέση. Εμείς, για να μην σας κουράζω, δεν θα ψηφίσουμε, δεν μετέχουμε στην διαδικασία, όπως σαν να το λέτε. Δεν μετέχετε. Ο κύριος Στεργίου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και την αναστολή προκειμένου να μιλήσουν. Δηλαδή, για να γίνω κατανοητός, όπως η παραστάτης του Δημότη δεν ελέγχει τις αυθαιρεσίες της δικών του Δημάρχου, όπως είπε ο κύριος Καραμανίδη ή των αντιδημάρχων. Αυτούς, κύριε Καραμανίδη, θα τους ελέγξουμε εμείς οι δημότες, εσείς. Δεν θα τους ελέγξουν οι παραστάτης. Ο συμπαραστάτης του Δημότη θα ελέγχει τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επομένως, αν ο Δήμαρχος δεν είναι σωστός, θα τον ελέγξουμε εμείς και όχι ο συμπαραστάτης. Επομένως, θέλω να αναφέρω ότι εμείς τώρα θα ελέγξουμε κάποιο πρόσωπο για συμπαραστάτη του Δημότη. Σαν κριτήριο πρέπει να έχουμε τις ικανότητες και τις γνώσεις του και το όχι από που θα προέρχεται και αν θα ελέγξει τον κύριο Δήμαρχο. Δεν θα ελέγξει τον Δήμαρχο. Τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους θα τους ελέγξουμε εμείς. Επομένως, νομίζω ότι σαν κριτήριο πρέπει να επιλέξουμε για την επιλογή μας του συμπαραστάτη του Δημότη ένα άτομο το οποίο γνωρίζει από διοίκηση, από διοικητικό δίκαιο και όσο και να το κακοφαίνεται, ένας δικηγόρος αρμόζει σε αυτήν την διαδικασία. Ο κ. Πάπη Λιθινάρχος δεν καταφέραμε τελικά να συνενέσουμε και αυτό όπως αναφέρθηκαν όλοι οι προγραμμίσαντες είναι τελείως λάθος που δεν προσπαθήσαμε μέσα στο μήνα να δούμε μια λύση και συμφωνήσουμε. Γιατί πιστεύω αυτή η θέση είναι πολύ σπουδαία και έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει. Είναι λυπηρό λοιπόν που αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε όπως αναφέρθηκε ο κ. Πάπη για να συμφωνήσουμε μαζί για συμφωνήσουμε. Δεν μίλησα ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου παρανομιών δημάρχου και αντιδημάρχου. Δεν το ανέφερα καθόλου αυτό που ανέφερε ο κ. Στεργίου. Και θέλω να απόλυτο και κάθετο σε αυτό. Είπα κάτι με πολύ σαφήνεια. Ό,τι προηγήθηκε την προηγούμενη περίοδο μέσα από ροδεφωνικές περιηγήσεις, τοποθετήσεις, σχολιάστηκε έντονα και πολύ ποικίλα από την κοινή γνώμη, από το σύνολο της κοινής γνώμης. Και αναφέρθηκα σε δηλώσεις του κ. Παπουλίδη, ο οποίος είπε εξαιτίας της περιφοράς αυτής, δημιουργήστε στο Δήμο αυτό σαν δημοτική αρχή μέσα από μια εξωθεσμική και οικογενειακή προσωποκεντρική αντίληψη που έχετε για το Δήμο. Δημιουργήστε. Αυτό είναι ο κ. Στεργίου. Όχι! Απαντά στον κύριο Στεργίου, τότε που δεν πήρε. Δώσε μου το δίλεπτο. Ό,τι θέλω θα λέω στο δίλεπτο. Έχει δικαίωμα λογοκρισιακά. Το κάνει πρόεδρε κατά εξακολούθηση. Έτσι. Επομένως, απαντώντας τον κύριο Στεργίου, εγώ δεν είπα και δεν ανάφερα πουθενά μα πουθενά ότι ελέγχει τις παρανομίες του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Και θέλω κλείνοντας να πω, δεν θέλω να διακόπτουμε όπως και εσύ δεν το ήθελες. Θέλω να πω και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε. Τα κριτήρια που έτσι θα αλλιώς θα πρέπει περιοριστικά και δεσμευτικά να τηρούνται αθρηστικά και παρουσιαστικά θα έλεγα στο πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να είναι πρώτον ότι δεν θα πρέπει να έχει σχέση καμία με ιδιότητα συνταξιού. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το δεύτερο, ότι θα πρέπει να μην υπήρξε ποτέ δημοτικό σύμβουλο υποψήφιο, δηλαδή δημοτικό σύμβουλο σε συνδυασμό. Δεν μπορεί ένα δημοτικό σύμβουλο, ο οποίο ήταν υποψήφιο, υπήρξε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, να είναι και υποψήφιο για τη θέση αυτή, επειδή ουσιαστικά είναι δέσμιο των προεκλογικών των δεσμεύσεων και αλλά μια πολιτική η οποία δεν συνάδει με τον νόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκροτήτη, δηλαδή χιλιάδε που δεν ψήφισαν να μην είναι υποψήφιο. Σαφέστατα. Δεν είναι πολύ. Αν είναι αυτό το δημοκρατικό. Πολιτική θέση είναι και με διατύπωση σε κέντρα φύση. Υπάρχει περίπτωση. Ο κ. Κοντόπουλος.
Κύριε Στεργίου, παρακαλώ, είναι καλό να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. Το ότι δεν μπορεί να μην καταλάβαμε εμείς, μπορεί να μην καταλάβατε εσείς, διότι διέκοπτε ο πρόεδρος, τι είπα. Κανείς δεν είπε ότι θέλει να ελέγξει παρανομής ο πλήρω. Είπαμε αφαιρεσίες της διοίκησης. Και όταν λέμε διοίκηση, είναι όλοι. Γιατί σίγουρα ο πολίτης, όταν κάποια υπηρεσία, παρακαλώ, μην διακόπτετε, δεν σας διέκοψα ποτέ. Μην το κάνετε. Όταν ο πολίτης, λοιπόν, από μια οποιαδήποτε υπηρεσία ή επιχείρηση του, νομίζω ότι διοικείται, έχει πάει πρώτα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και μετά στον δήμαρχο και όταν ακόμα νομίζω ότι θα αδικείται, θα πάει στον πρώτο. Ο επόμενος λοιπόν δεν μπορεί να διορισμένο στον δήμαρχο. Κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να γιάσει. Που έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς καμία πολιτική επιδίωξη. Και αν πρέπει οπωσδήποτε να πει, παρακαλώ τελειώνω. Επειδή ήταν προσωπική, επί προσωπικού είναι ο λόγος. Ξαναλέω. Επειδή λοιπόν η ιστορία όμως είναι σοβαρή. Και εγώ πιστεύω θέση. Δεν ψηφίζω, δεν είναι θέση. Η άρνηση δεν είναι θέση. Παρακαλούσα λοιπόν οποιονδήποτε να πάμε σε μια ιστορία συνένεση. Να μην στυλώνει κανείς τα πόδια. Κάποια την πρώτη που ήθελε ο καθένας. Να πάμε να βρούμε από τους υπολείπους κάποιου να πληρωθεί η θέση. Αυτό ήθελα να πω. Και αν πρέπει να είναι δικηγόρος, φαντάζομαι ότι δεν έχετε τίποτα με τον κύριο Μασιακού. Έχει ΑΣΕ 57. Γιατί στα 100. Δικηγόρος είναι, νέο κορίτσι είναι, τέλει και αυτή, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν όλοι εκεί πέρα. Εμάς οι πρώτες είμαστε, πάμε έτσι αδύνατοι. Αλλά πρέπει πρώτα του καθενός, της κάθε δημοτικής παράτασης, να καεί για να μην φανεί ότι κανένας είναι νικητής, κανείς δεν έβαλε τους άλλους να συλληφθούν από πίσω του, να πάμε σε ένα δεύτερο πρόσωπο που έχει μια συνένεση. Νομίζω το θέλετε κι εσείς. Δεν μπορείτε να είστε και ή αυτός ή τίποτα. Να βρείτε δεύτερη πρόταση, να ακούσετε δεύτερη πρόταση. Και να βρούμε συνένεση. Αλλιώς τζάμπα κάνουμε την ψηφοφορία. Αν νομίζετε ότι είναι τόσο σπουδαία η θέση, δεν μπορεί και να νομίζετε ότι σε αυτόν τον τόπο μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να την καλύψει όποια πρόταση κάνει. Που πιστεύω ότι η κυρία είναι αξιόλογη καταρχάς. Που προτείνεται, δεν έχω τίποτα. Δεν προτείνω. Άρα λέω ξανά. Τι να έχει προτείνει στα ραδιόφωνα, όλη την εδώ και μια εβδομάδα. Λέω λοιπόν, εσείς κύριε Τσάκη, εσείς δεν θυμόσαστε αναφορές τέτοιο, παρακαλώ, εντάξει. Λέω λοιπόν, τώρα κρύβεται κανείς πίσω από το δάκτυλό του, είστε 55-60 χρόνια, κρύβεστε ακόμα, μα είναι δυνατόν, δεν ξέρουμε ποια προτείνεται, μα δεν ξέρουμε ποια προτείνεται, τι να ακούσω τώρα, ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά. Λέω λοιπόν, αν πράγματι πιστεύετε και δεν λειτουργείτε ως κατακριτές, αυτό είναι αυτό θα κάνουμε, αποδείξτε το. Και πάτε σε δεύτερο πρόσωπο, 19 είναι. Εμείς σας λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Εμείς είπαμε την πρόταση, είμαστε πρώτοι. Κυρία Τσαντίδα, αλλά είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Αν πράγματι είναι σπουδαία η θέση. Αλλιώς πέστε το καθαρά, θα κάνουμε ό,τι κουστάρουμε. Η Καστοριά θα το καταλάβει, θα το πληρώσει και καλά να πάρει. Λοιπόν, τελειώσετε και μου το έχουν εντάξει. Ναι, τελείωσε. Να το ξαναπώ και καλά να πάρει. Δύο φορές δεν σας θύμισα. Ναι, είπα, έκασε. Λοιπόν, είπα, βεβαίως. Προχωρούμε. Και δεν έχασα μόνο από σας, έχασα και από τον κύριο Τσαμής και τον κύριο Καπατσί και τον κύριο Γιάννη. Καθαρό. Παρακαλώ, σταυρώνοντας... Παρακαλώ σκεφτείτε την πρόταση που κάναμε. Ένα σταυρό. Αν υπάρχει δεύτερη πρόταση, να συζητήσουμε για το πρόβλημα. Ψήφισε πρώτη ψηφοφορία, παρακαλώ, για την επιλογή στη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Η κυρία Κουτιάδου από τους πλειοψηφίους έλαβε 21 ψήφους, η κυρία Ελένη Τσαδίλα 5, ο κύριος Δημήτριος Γιαννόπουλος 1 και υπήρξε για 3 λεπτά. Άρα δηλαδή με την πρώτη ψηφοφορία δεν εκλέγεται κανείς γιατί θέλει τα 2 τρίτα, πλειοψηφία 2 τρίτα. Συμφωνούμε ότι θέλετε να περάσετε μια άποψη. Αν θέλατε συνέλεξη όπως όριζε ο νόμος, ο κ. Καπιστομενίδης σας έπαιρνε τηλέφωνο και καταρχήν συμφωνεί. Καθαρά λέγε το. Τι, μη μιλάμε και σήμερα μικρόφωνο. Μη μιλάτε έτσι όρθια. Πήγαινε στη θέση σου. Αποχωρούν. Δεν έχει νόημα. Για ρωές και ζούπες και μου. Εγώ έχω να κάνω μία πρόταση, κύριε Κουτόπουλε.
να προτείνω ένα άλλο άτομο, αφού επικαλείστε ότι είναι του συνδυασμού μας και την ευθύνη της μία εκλογής συμπαραστάτη του Δημότη Κατηφαίρετε του Ανθρωποκλωρία Νησής και η ομάδα του κυρίου Γιάτζη, εγώ έχω να προτείνω εδώ για στη δεύτερη ψηφοφορία τον κύριο Τανσίκα Δημήτριο και παρακαλώ, εάν αποχωρήσετε από την αίθουσα, θα φέρετε την ευθύνη εσείς για την μία εκλογή που συμπαραστάτε του Δημότη. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να βρείτε ποιο σας θέλει. Καταλαβαίνω όπως και οι προηγούμενοι ότι δεν μπορείτε να πάρετε ευθύνη. Εάν θέλατε συνένεση, να συζητούσατε με όλους για το πρόσωπο. Μην λειτουργείτε σαν κατακτητής. Δεν μπορείτε να φέρνετε όλη η ομάδα, να κάνετε όποτε θέλετε διάλειμμα. Παρακαλώ, μην διακόψετε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν καταγράφεται. Δεν ακούγεται. Λέω. Εμείς είπαμε. Αλλά να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν κάνουμε και μια υπομονή. Να βάλουμε δύο ονόματα. Πάτε ένα όνομα εσείς και ένα εμείς. Και να ρίξετε την πληρωτήρα. Δεν είναι θέμα ξέρει καμία. Έτσι θέλω. Πρώτα στην εποχή. Πράγματι λοιπόν η κακοδιοίκηση των νομικών προσώπων, τη πολυδομία, των διοικητικών υπηρεσιών, των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, τον οποίο προείσταται ποιο. Εσείς χρειάζεται, και επειδή όλοι οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι όλα αυτά τα χρόνια που διατέλεσαν έδειξαν ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να έχουμε δίκαια επίλυση ετοιμάτων των πολιτών, δημιουργήθηκε αυτή η θέση. Μια λοιπόν και εσείς είστε προϊστάμενος όλων αυτών. Προφανώς δεν μπορείτε να είστε και προϊστάμενος για αυτός που επιλέξει αυτό, ο οποίος θα είναι ο απέναντι από εσάς. Αυτός ο οποίος πρέπει να επιλεγεί είναι αυτός που θα είναι απέναντι από εσάς. Γιατί ξανά είπα, ο πολίτης ο οποίος δεν εξυπηρετήθηκε ή νομίζω ότι αδικήθηκε, δεν ξέρω αν αδικήθηκε, θα πάει πρώτα στον αντιδήμαρχο, θα πάει στις υπηρεσίες, θα πάει στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, θα πάει στον αντιδήμαρχο, θα πάει στον δήμαρχο. Και αφού δεν λύσει τα προβλήματα με όλους αυτούς, θα πάει στον άλλο. Που έτσι κι αλλιώς έχει ηγετικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει άποψη, δεν μπορεί να δώσει λύση. Ο πολίτης πάλι πρέπει να πάει στα δικαστήρια για να βρει το δικαίωμα. Απλώς λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός, σαν κουκούλα, σαν κάλυψη των παρονομιών ανομιών κακοδιοίκησης του Δήμου. Άρα λοιπόν με τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πρώτος της πλειοψηφίας. Αν θέλατε και δεν φοβάστε τη διαχείριση που κάνετε, τη διοίκηση που κάνετε, τις υπηρεσίες που παρέχετε. Ένας είναι ο δρόμος για σας. Να κρατήσετε τη σταθερά που λέγατε μέχρι τώρα. Τον κύριο Τσακλίν τον έχω ακούσει επανειλημμένα στα ραδιόφωνα. Πρέπει να είναι νομικός. Πρέπει να είναι νομικός, έχει δεσμευτεί. Μα παρακαλώ, είναι εδώ και ο Νατσούλης και ο Παραράς, ας δούμε να μιλήσουν. Μόνοι τελειώνω. Και σας είπα, μόνο σας σπουδάει είναι με διακόπτω. Μα σας το είπα. Ναι, αλλά ομολογήστε ότι σας το είπα. Ομολογήστε όμως ότι σας το είπα. Μην το κάνετε. Λέω λοιπόν. Η πρόταση δικιά μας είναι η πρώτη. Εμείς θα αποχωρήσουμε. Δεν μπορούμε. Παρακαλώ σας είπα να αποχωρήσουμε. Δεν έχει νόημα. Ξαναλέω. Η συνένεση δεν είναι από την άμα και είναι από την κοιόμη. Λοιπόν, τελειώνουμε. Τέλειω. Είναι δηλαδή όχι, σε όχι, μπορούν να τελειώσουν. Κύριε Πρόεδρε, σας δίνω να αποχωρήσω. Κύριος τέλειος. Δεν θέλω τους κύριους. Στρατιές θα αποχωρούν. Νομίζω ότι είναι άστοχο, Πρόεδρε. Νομίζω είναι άστοχο να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να ο κύριος Σέγκαρ, ο κύριος